Θα ακούσουμε τώρα τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βακόνδιο. Καλημέρα κύριε Βακόνδιο, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βλακάκη, καλημέρα στο κρατία σας. Έλεγα νωρίτερα ότι έχει κάποιες πληγές που επί σειρά πολλών ετών η Σύρος αιμορραγούν και μια από αυτές είναι το νεόριο της Σύρου. Μάλιστα. Τι εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχετε στα μάτια σας από το νεόριο της Σύρου, από την όλη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, σε αυτή την μονάδα, την κάθετη, την βιομηχανική μονάδα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θα πούμε ότι το νεόριο έχει ένα παρελθόν, έτσι. Καταρχάς είναι ίσως το ιστορικότερο ναυπηγείο στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η πορεία του δεν ήταν αυτή που έπρεπε και δεν ήταν καλή. Οι λόγοι είναι πολλοί. Έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία, έχουν να κάνουν με τις διεθνείς αγορές, έχουν να κάνουν με τη μη ανταγωνιστικότητα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα σε σχέση με όμορα κράτη και πάει λέγοντας. Δεν έχουν να κάνουν σε σχέση οι λόγοι αυτοί με τις, με τον ακατάλληλο, με τις μάλλον όχι καλές ή μάλλον εσφαλμένες επιλογές των πολιτικών μας? Κοιτάξτε να δείτε, το νεόριο είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, ναι. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ναι. Προσωπικά αν με ρωτάτε ως οικονομολόγο και ως άνθρωπο της αγοράς, εγώ θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο ήταν ότι το νεόριο ως μητρική εταιρεία μπήκε στη διαδικασία να βάλει υπό τη σκέπη του και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Μάλιστα. Δεν μπορούσε σε αυτή τη φάση της αγοράς να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν μια λάθος επιλογή της ιδιοκτησίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ξέρετε είναι μέσα στο επιχειρήν. Αντιθέτως θα σας έλεγα, ότι η πολιτική με είδα, ναι. Σε κάποιες κρίσιμες καμπές βοήθησε το νεόριο. Θα σας θυμίσω ότι επί Υπουργεία Σαμαρά, Πρωθυπουργία Σαμαρά, δόθηκαν 2 δεξαμενές του πολεμικού ναυτικού. Και δόθηκαν αυτές τις δεξαμενές του πολεμικού ναυτικού να γίνουν κάποιες επισκευές για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι κτλ. Mm. Ξέρετε, δεν είμαι φιασότης των επιχειρήσεων που ζουν από κρατικές δουλειές. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι το νεόριο είχε λάθος επιχειρηματικές επιλογές για μια σειρά από χρόνια. Μάλιστα. Και που μαζί με άλλους παράγοντες, την κρίση, τις διεθνείς αγορές κτλ. Οδήγησε εκεί που οδήγησε. Τώρα που βρισκόμαστε. Καταρχάς να σας πω ότι για μια μεγάλη βιομηχανία όπως είναι το νεόριο, τα χρέη του νεορίου δεν είναι υπέρογκα, δηλαδή το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ που ακούγεται, έτσι, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτό ακούγεται, δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία και εσωτερική πληροφόρηση από την εταιρεία. Δεν θα ήταν υπέρογκο αν υπήρχαν κάποιοι άλλοι παράγοντες. Το νεόριο έχει μια ιστορία, θα μπορούσε να βρεθούν επενδυτές και νομίζω ότι θα βρεθούν επενδυτές που θα αναλάβουν να το οδηγήσουν σε καλά νερά. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενδιαφέρον από έναν ελληνοαμερικανικό όμιλο να πάρει το νεόριο, να λειτουργήσει το νεόριο. Για μένα τα χρήσιμα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση είναι τα εξής. Καταρχάς, επειδή συζητείτε και γράφετε στις εφημερίδες ότι θα είναι ένα μοντέλο πώλησης τύπου Μαρινόπουλου. Μάλιστα. Δηλαδή ότι επί της ουσίας θα κληθούν κάποιοι πιστωτές του νεορίου να παραγράψουν ένα μέρος από τα χρέη του νεορίου. Πιθανολογείται ότι αυτό θα είναι τράπεζες, που είναι το μικρότερο χρέος του νεορίου, ξέρετε, είναι στις τράπεζες. Μάλιστα. Δημόσιοι οργανισμοί όπως η ΔΕΗ, δηλαδή η ενέργεια, εφορία και ασφαλιστικοί οργανισμοί. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή και να περάσει με ένα νομοθέτημα τέτοιο που να μην δημιουργεί προβλήματα. Ξέρω ότι από ό,τι διαβάζω ότι ο υποψήφιος επενδυτής έχει δεσμευθεί ότι θα εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις της παλιάς ιδιοκτησίας προς τους εργαζομένους. Εκεί βεβαίως που ανέρχονται στο ποσό περίπου, το έχετε υπόψη σας.
Όχι, δεν το έχω ακριβώς υπόψη μου, αλλά κάτι ακούω, γιατί ξέρετε τώρα, αν δεν, εγώ δεν μ' αρέσει, ως, επειδή και εγώ διευθύνω μια επιχείρηση, ναι. Μ' αρέσει να μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Να ακριβολογείτε, έτσι. Νούμερα μπροστά μου, έτσι, mm-hmm. Να ακριβολογώ. Ακούμε διάφορα εκεί πέρα από τους συνδικαλιστές, αλλά δεν ξέρω και αυτοί οι άνθρωποι αν έχουν τη σωστή εικόνα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, τι λένε δηλαδή, πόσο μπορεί να είναι. Πρέπει να είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ που οφείλονται στους εργαζομένους και στην τοπική αγορά και στους πιστωτές, στους τοπικούς προμηθευτές τοπικής αγοράς. Αυτό ο νέος επενδυτής, από ό,τι διαβάζουμε και ακούγεται και λέγεται, έχει δεσμευτεί ότι θα τα εξοφλήσει όλα ώστε να ανασάνει η τοπική αγορά της Σύρου. Αυτό είναι ένα καλό βήμα, όπως καταλαβαίνετε. Το πρόβλημα τώρα είναι από εκεί και πέρα το πώς θα λειτουργήσει το νεόριο. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας επενδυτής θα έρθει να βάλει μερικές δεκάδες εκατομμύρια σε μία επιχείρηση, μάλιστα, εάν δεν εξασφαλίσει ή τουλάχιστον δεν κάνει ό,τι εκείνος νομίζει, mm-hmm, για να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση αυτή θα είναι κερδοφόρα προς το μέλλον, διότι δεν έχει άλλο νόημα. Έτσι, βέβαια, δεν πάει. Έτσι, θα είναι αυτοκτονία αν μπει σε μία διαδικασία. Δεν πάει διαφορετικά. Έτσι. Τώρα, τι είναι όμως το νεόριο και το κάθε ναυπηγείο? Mm-hmm. Κάθε ναυπηγείο είναι μία μονάδα, μία παραγωγική μονάδα εντάσεως εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει ανελαστικά κόστη, δηλαδή το κόστος της ενέργειας, το κόστος των τόκων, το κόστος της λαμαρίνας που είναι η φυσική πρώτη ύλη κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, καθορίζονται από παράγοντες οι οποίες δεν είναι ελαστικοί. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι εγώ θα βρω φθηνότερη ενέργεια για να έχω το ναυπηγείο. Όσο πουλάει η αγορά θα τη βρεις, μάλιστα. Έτσι, όσο πουλάει αγορά θα το βρεις. Άρα τι μένει? Εκείνο που μένει είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, εν πάση περιπτώσει άλλοι το λένε αλλιώς, ο εξορθολογισμός του εργατικού κόστους. Εκεί, δηλαδή αυτή, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να οδηγηθεί το νεόριο στην επόμενη αμέσως μέρα που θα είναι καλύτερη? Ναι, εγώ πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω πως ναι. Το θέμα είναι βεβαίως μεταξύ να βρεθεί και η χρυσή λύση, mm-hmm, μεταξύ εργοδοσίας, μιας εργοδοσίας και εργαζομένων. Μάλιστα. Διότι ο εργατικό κόστος έχει πάλι δύο κομμάτια. Έχει τις φορές, οι οποίες αυτές καθορίζονται από το κράτος για το σύνολο των εργαζομένων. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ άφησε το εργατικό κόστος ό,τι αφορά αυτό το σκέλος. Μάλιστα. Δηλαδή τις εισφορές, mm-hmm, και από την άλλη μεριά είναι οι μισθοί, δηλαδή τα καθαρά λεφτά που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα βρεθεί αυτή η χρυσή τομή και εγώ, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα το μέλλον του νεορίου, ναι, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, να έχει μια στρατηγική θέση. Η θέση του νεορίου, και αν μπει κάποιος και δει τους παγκόσμιους χάρτες της, ναι, εμπορικής ναυτιλίας, ναι, και δει τα καραβάνια των καραβιών που κατεβαίνουν από Ρωσία να παρακάμψουν την Πελοπόννησο, να βρεθούν μέσω Γιβραλτάρ στον ωκεανό, mm-hmm, θα δείτε ότι υπάρχει μια συνεχής ροή καραβιών κτλ. Που όλα αυτά ενδεχομένως να έχουν κάποιες ανάγκες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή είμαστε σε ένα πολύ βασικό, σε μια πολύ βασική τοποθεσία των σε ό,τι αφορά το νεόριο. Mm-hmm. Το άλλο, θα πρέπει να σας πω ότι το νεόριο έχει μια πάρα πολύ σημαντική τεχνογνωσία. Μπορεί άλλα ναυπηγεία της Ευρώπης ή εν πάση περιπτώσει γύρω από το νεόριο, και τα πιο ανταγωνιστικά είναι της Μάλτας, της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας, μπορεί να είναι φθηνότερα ναυπηγεία, mm-hmm, σίγουρα όμως δεν έχουν την ποιότητα των εργασιών και την τεχνογνωσία, mm-hmm, που είχε το νεόριο τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, λίγο πριν κλείσει. Mm-hmm. Έτσι. Άρα αυτό για μένα είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που, αν η καινούργια διοίκηση και διοκτησία του νεορίου βγει προς τα έξω στις διεθνείς αγορές να το πουλήσει, θεωρώ ότι μπορεί να έχει ένα πολύ καλό μέλλον του νεορίου. Τώρα, mm-hmm, από εκεί και mm-hmm πέρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα που αφορά τις υποδομές. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παλιό ναυπηγείο, ότι οι δεξαμενές χρήζουν εκτεταμένων επισκευών. Ότι μια ανακαίνιση τη χρειάζεται. Όχι, όχι. Έχει, και αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού. Υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχει συσσωρευμένη μια τεράστια ποσότητα αμοβολής
που θα έλεγα κατά την άποψή μου μάλλον είναι και παράνομο να βρίσκεται μέσα στους χώρους του ναυπηγείου η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί. Αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος, αλλά εγώ θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Την χερσαία ζώνη του λιμένος της Σύρου την γνωρίζετε πολύ καλά. Πείτε μου, πώς τα καταφέρατε και ολοκληρώσατε την ανάπλαση χωρίς μεγάλες, ιδιαίτερα μεγάλες χρονοτριβές? Κοιτάξτε. Και το αναφέρω αυτό και το ρωτώ αυτό, κύριε Βακονδί, διότι και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένου Σνάξου με το master plan, το οποίο είναι στα σκαριά τώρα και χτίζεται, εντός εισαγωγικών η λέξη. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εξής αντίληψη. Αυτό είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μάλιστα. Η νέα δημοτική αρχή είχε τη διάθεση και τη θέληση, και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό, να τρέξει ένα έργο το οποίο είχε οριμάσει από τους προηγούμενους. Ναι. Και θα έλεγα ότι... Δημοτική αρχή δεν καβάλα. Ναι, αλλά το έτρεξε... Του κυρίου Μαραγκού. Ναι. Ο κύριος Μαραγκός. Μάλιστα. Υπήρχε όμως και μία δαμόκλειο σπάθη, ξέρετε. Και η δαμόκλειο σπάθη ήταν ότι οι πόροι που είχαν εξασφαλιστεί, αν δεν έτρεχε το έργο πάρα πολύ γρήγορα, θα χανόντουσαν τα χρήματα, άρα δεν θα γινόταν ποτέ. Άρα εδώ ήρθε η τόλμη του κύριου Μαραγκού να τρέξει ένα έργο πάρα πολύ γρήγορα. Μην νομίζετε, οι καταστηματάρχες και οι επιχειρηματίες στην περιοχή της Ερμούπολης και ειδικότερα στη λιμενική ζώνη, δεν πέρασαν πάρα πολύ καλά, έτσι. Πέρασαν μία τουριστική σεζόν που ήταν εν μέρει εργοτάξιο. Σωστά. Δεν μπορεί να γίνουν τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Έτσι. Έπρεπε να τρέξει το έργο, κάποιοι έκαναν υπομονή, δεν υπήρχαν σοβαρά παράπονα, υπήρχε μία καλή συνεργασία και γι' αυτό τα πράγματα τρέξανε. Και εγώ θα σας έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος κάθε Σάββατο κύριε που σχεδόν που κατεβαίνω από το καράβι και βλέπω αυτό το υπέροχο τοπίο. Μάλιστα. Την κίνηση των οχημάτων πώς την έχετε κουλαντρήσει εκεί? Και... Κοιτάξτε, στη Σύρο υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα πάρκινγκ. Η Σύρος όμως είναι ένας αστικός ιστός, ο οποίος χτίστηκε πάρα πολλά χρόνια πριν, δηλαδή μετά την τουρκοκρατία, και όπως καταλαβαίνετε δεν έγιναν οι αναγκαίες προβλέψεις ό,τι αφορά το φάρδος των δρόμων. Και εν πάση περιπτώσει τότε μιλάμε για μια ιστορική πόλη στην οποία δεν μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έχουμε ένα πρόβλημα πάρκινγκ, γίνονται διάφορες λύσεις περιμετρικά του ιστορικού κέντρου που έχουν βοηθήσει αρκετά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και όλοι μας να μάθουμε να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας λιγότερο το αυτοκίνητο, διότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις ιστορικές πόλεις, όλες τις πόλεις που έχουν ένα πραγματικά ιστορικό κέντρο. Το κέντρο της Θερμόπολης είναι ένα ολόκληρο μουσείο τώρα. Αν θέλει ο καθένας να πηγαίνει με το αυτοκίνητο μέχρι την πόρτα του μαγαζιού που θέλει να ψωνίσει κάτι, δημιουργεί πρόβλημα. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν εκεί καλύτερα. Υπάρχει και ένας χώρος πάρκινγκ στο λιμάνι, το περίφημο νησάκι, το οποίο βεβαίως ορισμένες φορές πρέπει να κλείνει, διότι είναι στο χώρο ασφαλείας σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Εντάξει, πρέπει να γίνονται συμβασμοί σε τέτοιου είδους πόλεις. Τόσο ιστορικές πόλεις γίνονται συμβασμοί, δεν γίνεται διαφορετικά. Κύριε Βακόνιδη, πότε θα σας δούμε στην Άξο? Ελπίζω πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω πάρα πολύ σύντομα. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Και εγώ, καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βακονδία.